Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. 24ο Azure Heads Meetup. Είχαμε ένα θεματάκι μικρό με το link το οποίο ποστάραμε στη σελίδα του Meetup. Πρέπει να σας έχει έρθει ένα καινούριο email με το καινούριο link. Αν τυχόν δείτε κάποιον που είναι στο παλιό event, στείλτε του να τον ενημερώσετε να κάνει join στο καινούριο link. Σήμερα έτσι καλοκαιρινή ημέρα στο Λουξεμβούργο τουλάχιστον φαντάζομαι θα είναι πάντα καλός ο καιρός στην Ελλάδα και σήμερα το event είναι αφιερωμένο γενικότερα προς Azure Functions. Μαζί με τον Χρήστο τον Πολυδόρου από τη Unisystems αφιερώσουμε τη μέρα μας σε αυτό. Και στην πρώτη παρουσίαση που θα γίνει από μένα θα δούμε πώς χρησιμοποιώντας τρεις υπηρεσίες του Azure, Azure Functions, Cosmos DB και Azure SignalR, πώς μπορούμε να έχουμε αυτόματες ενημερώσεις στις εφαρμογές μας όταν κάποια αλλαγή συμβαίνει στη βάση, εκμεταλλευόμενοι και ένα feature το οποίο υπάρχει στην Cosmos DB, το Change Feed. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ονομάζομαι Πάρης Πολύζος. Είμαι Tech Lead σε μια δανέζικη εταιρεία που ονομάζεται Viable και δραστηριοποιείται στο χώρο του FinTech. Είμαι Microsoft Azure MVP τελευταία 4 χρόνια. Μαζί με τον Κώστα και τον Παντελή τρέχουμε το Azure Heads και οτιδήποτε χρειάζεται και βοήθεια μπορείτε να μας στείλετε και να μας ρωτήσετε. Το blog μου είναι επιπολίδης.com. Τελευταίους 6-7 μήνες βρίσκομαι στο Λουξεμβούργο που ευχαριστιέμαι το ποδήλατο, δόξα τω Θεώ. Και έχει κάνει και καλές μέρες γενικά, οπότε είναι ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι θα φτιάξουμε σήμερα, τι θα δούμε. Λοιπόν, αυτό το οποίο σκέφτηκα έτσι να δούμε για να δοκιμάσουμε έτσι λίγο και το πώς μπορούμε να συνδυάσουμε όλες αυτές τις υπηρεσίες μεταξύ τους είναι να φτιάξουμε μια απλή εφαρμογούλα με μετοχές, στις οποίες αποθηκεύουμε τις τιμές τους σε μια βάση, μια Azure Cosmos DB και κάνουμε όλη την αλληλεπίδραση με την εφαρμογή μέσω Azure Functions και κάθε φορά που γίνεται μια αλλαγή στις μετοχές αυτές, θέλουμε αυτή η αλλαγή να γίνεται propagate και στους end users μας που χρησιμοποιούν τις εφαρμογές. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε κάτι τόσο πολύπλοκο, αλλά ένικα κορονοϊού και πλέον όλοι περισσότεροι δουλεύουμε από τα σπίτια μας. Θα δοκιμάσουμε να κάνουμε κάτι πιο απλό, έτσι ώστε να δούμε και τα διάφορα steps μεταξύ τους και να έχουμε μια καλύτερη αντίληψη για την εφαρμογή που είναι να φτιάξουμε. Λοιπόν, οπότε το τελικό προϊόν θα είναι κάπως έτσι. Μία σελίδα όπου υπάρχουν διάφορες μετοχές με τις τιμές τους και κάθε φορά που γίνεται update από έναν trader παίρνουμε τις αλλαγές με ένα animation και βλέπουμε τι έχει αλλάξει κάθε στιγμή που συμβαίνει. Θα ξεκινήσουμε πιο απλά για να δούμε και τα προβλήματα και για ποιο λόγο θα χρειαστεί να συνδυάσουμε και το Azure SignalR και το Change Feed Detection που υπάρχει στην Cosmos DB για να δούμε στο τέλος ποια είναι τα ωφέλη. Αρχικά θα ξεκινήσουμε με μια πιο απλή εφαρμογούλα, όπου τι έχουμε να κάνουμε, χρήστες οι οποίοι συνδέονται σε μια web σελίδα, έναν client, μια client εφαρμογή, η οποία για να τρέξει είναι στημένη σε ένα storage account. Χρησιμοποιώντας Azure Functions για να τρέξει η λογική της εφαρμογής μας, παίρνουν τις μετοχές οι οποίες βρίσκονται στη βάση μας σε μια Cosmos DB και υπάρχει ένας εξωτερικός συνεργάτης, ένας trader, ο οποίος κάνει τις αλλαγές στις μετοχές και αυτές οι αλλαγές κάποια στιγμή θα εμφανιστούν μπροστά στους χρήστες μας. Λοιπόν, και να το κάνουμε αυτό, χρειαζόμαστε απλά πραγματάκια. Function APIs για να τρέξουν την λογική της εφαρμογής μας, οι οποίες θα αποθηκεύουν τις τιμές στη βάση και θα παίρνουν τις καινούργιες τιμές. Μια βάση για να αποθηκεύουμε αυτές τις τιμές και μια web εφαρμογή η οποία θα είναι το user interface, το οποίο μπορούν να κάνουν interact οι χρήστες μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Azure Functions είναι μικρές μέθοδοι, οι οποίοι τρέχουν μικρά κομμάτια κώδικα, τα οποία εκτελούν μια λειτουργία. Και αυτά βρίσκονται κυρίως στο cloud, τα οποία δεν είναι managed από εμάς, σε servers οι οποίοι διαχειρίζονται από το Azure. Μπορεί να το τρέξεις και τοπικά για να δεις τι συμβαίνει, αλλά κυρίως η υποδομή σου τρέχει στο Azure, χωρίς να κάθεσαι να σκέφτεσαι όλα τα βήματα τα οποία πρέπει να κάνεις στην εφαρμογή για να αρχίσει να τρέχει. Είναι λεγόμενες serverless applications. Υπάρχουν servers που τρέχουν τη λογική σου, αλλά εσύ ασχολείσαι μόνο με το κομμάτι της λογικής που θέλεις να τρέξεις. Αυτές τις μεθόδους μπορούμε να τις γράψουμε με αρκετές γλώσσες, ανάλογα με το τι είναι familiar ο καθένας, C#, Java, JavaScript, Python, σκριπτάκια. Και έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε βιβλιοθήκη μας χρειάζεται, είτε μέσα από NuGet πακέτα, είτε από NPM.
Υπάρχει ένα διαφορετικό pricing μοντέλο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, όπου συνήθως πληρώνεις ανάλογα με τη χρήση των μεθόδων αυτών. Δηλαδή, εκτελείται μία μέθοδος, πληρώνεις για κάθε φορά που εκτελείται, για το χρόνο που εκτελείται και το πόσα δεδομένα ανταλλάσσει. Υπάρχει δυνατότητα, να το πω διαφορετικά, the Azure Functions είναι πάρα πολύ ευρέως διαδεδομένες για stateless εφαρμογές, αλλά υπάρχει δυνατότητα να φτιάξουμε και stateful εφαρμογές, χρησιμοποιώντας ένα extension, μια επέκταση των Azure Functions που ονομάζονται Durable Functions. Μέσα από έναν orchestrator μπορούμε να φτιάξουμε όλα τα βήματά μας, έτσι ώστε να φτιάξουμε πιο ευρέως διαδεδομένα workflows, τα οποία θα τρέξουν. Και επειδή τρέχει στο Azure, είναι πάρα πολύ εύκολο να το συνδέσεις με άλλες υπηρεσίες που τρέχουν μέσα στο Azure, είτε είναι platform as a service, είτε είναι και software as a service, δηλαδή μπορεί να συνδέσει πάρα πολύ εύκολα όταν έρθει ένα email, κάνε κάτι. Όταν αλλάξει ένα document στο Office, τρέξε κάτι άλλο. Και πάει λέγοντας. Και επίσης το runtime είναι open source, οπότε μπορείς να πας να δεις πώς δουλεύει και να μάθεις αρκετά πράγματα για το πώς τρέχει. Λοιπόν, είναι χρήσιμες και αρκετά εύκολες στη χρήση τους όταν χρειάζεται να κάνουμε process αρκετά μεγάλα δεδομένα, είτε να κάνουμε integrate με άλλα συστήματα. Όταν θέλουμε να φτιάξουμε APIs, τα οποία θέλουμε να τα καλέσουμε για να πάρουμε κάποια δεδομένα ή να κάνουμε ένα interaction με μια βάση. Και γενικότερα είναι πολύ, πολύ χρήσιμες όταν θέλουμε να φτιάξουμε microservices. Αλλά το κομμάτι που είναι, και γενικότερα μάλλον αν το βάζαμε σαν μια umbrella, είναι πάρα πολύ καλές οι functions αυτές όταν συμβαίνει ένα event. Και αυτό το event μπορεί να είναι ένα από αυτά τα οποία φαίνονται και στο slide το συγκεκριμένο. Μπορεί να είναι ένα HTTP call, γιατί και αυτό ένα event είναι. Κάνω ένα get request σε ένα server, δηλαδή ζητάω κάποια δεδομένα και υπάρχει μία μέθοδος η οποία μου δίνει τα δεδομένα αυτά όταν τα χρειάζομαι. Όταν υπάρχει ένα timer, και αυτό είναι ένα event είναι. Θέλω, τρέξε μου μία συγκεκριμένη μέθοδος, μία λειτουργία, όταν κάθε 5 λεπτά, κάθε 10 λεπτά, κάνω μου μία ανάλυση και αποθήκευσέ μου τα δεδομένα κάπου. Όταν θέλω να συνδυάσω τα Azure Functions με μια βάση, με μια Cosmos DB, θέλω να αποθηκεύσω δεδομένα εκεί πέρα ή γίνεται μια αλλαγή σε μια Cosmos DB και θέλω να πάρω τα data αυτά τα οποία αλλάξανε και να τα επεξεργαστώ. Όταν θέλω, παραδείγματος χάρη, να τρέξω μια λειτουργία, κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή σε ένα storage account, δηλαδή ανεβαίνει ένα καινούργιο αντικείμενο, μια φωτογραφία, κάνω upload μια φωτογραφία σε ένα site και θέλω να την κόψω σε 5 διαφορετικά μεγέθη. Αντί να περιμένω να το κάνω σταδιακά, μπορώ να βγάλω ένα event και ταυτόχρονα να τρέξουν 5 μέθοδοι οι οποίοι κάνουν αυτό το resize. Ή μπορώ να κάνω image recognition για να καταλάβω τι έχει αυτή η φωτογραφία, παραδείγματος χάρη. Και το ίδιο ισχύει και για μηνύματα τα οποία έρχονται σε queues. Είτε αυτό βρίσκεται σε event grid, σε service bus, είτε σε ένα απλό queue storage, όπου έρχεται ένα μηνυματάκι, έχω μια μέθοδο που ακούει αυτό το event, ότι ήρθε αυτό το μήνυμα, παίρνει το μήνυμα αυτό και κάνει τα πράγματα τα οποία θέλω. Κόστος. Υπάρχουν τρία pricing plans για τη συγκεκριμένη υπηρεσία. Υπάρχει το consumption plan, το οποίο είναι πληρώνεις για όσο χρησιμοποιείς, για όσο τρέχει ο κώδικά σου. Και η μέτρηση συνήθως γίνεται ανάλογα με το όγκο δεδομένων το οποίο ανταλλάσσεις και το πόσα δευτερόλεπτα τρέχει. Γι' αυτό και θα δείτε μία μονάδα μέτρησης που ονομάζεται gigabyte second, κάπως έτσι λέγεται. Είναι αρκετά φτηνό το μοντέλο και υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο free πακέτο στο οποίο μπορείς να δοκιμάσεις πράγματα και ουσιαστικά να μην πληρώνεις σχεδόν τίποτα. Είναι για τα πρώτα 400.000 gigabit seconds το μήνα. Και από εκεί και μετά το κόστος είναι αρκετά χαμηλό. Υπάρχει μετά ένα δεύτερο πακέτο, το οποίο είναι το premium plan. Όταν έχεις μία μέθοδο η οποία κατά κάποιο τρόπο κοιμάται και περιμένει ένα event για να ξυπνήσει, ο χρόνος ο οποίος απαιτείται για να ξεκινήσει και να τρέξει, την πρώτη φορά μπορεί να είναι λίγο αυξημένος. Αν δηλαδή έχεις HTTP calls, τα οποία κανένας χρήστης δεν μπαίνει να τα χρησιμοποιήσει και κάποια στιγμή κάποιος θα ζητήσει κάποια δεδομένα, μπορεί να χρειαστούν 1-2 δευτερόλεπτα ώστε να ξυπνήσει το service το οποίο θα τρέξει τη μέθοδο αυτή. Και σε αυτή την περίπτωση, αν δεν το θέλουμε, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσουμε το premium πακέτο, όπου έχουμε προζεσταμένα pre-warned instances, τα οποία είναι πάντοτε available, και μετά αν θέλουμε περισσότερα instances για να τρέξουν τις μεθόδους μας, τότε μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολα scale in και scale out
για να αντιμετωπίσουμε τον έξτρα φόρτο. Και το τρίτο πακέτο είναι χρησιμοποιώντας App Service Plan. Δηλαδή, έχω μία web εφαρμογή η οποία τρέχει σε ένα App Service. Σκεφτείτε να έχεις διαθέσιμο ένα server που τρέχει έναν IIS, παραδείγματος χάρη, αλλά στο Azure, χρησιμοποιώντας App Service, και εκμεταλλεύεσαι τα resources τα οποία είναι διαθέσιμα εκεί πέρα, έτσι ώστε να τρέξεις τις μεθόδους που θέλεις. Οπότε μοιράζεσαι κατά κάποιο τρόπο την επεξεργαστική ισχύ, τη μνήμη που ήδη πληρώνεις. Λοιπόν, Cosmos DB είναι το βασικό κομμάτι τώρα που χρειαζόμαστε για να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα μας. Λοιπόν, η Azure Cosmos DB είναι μια fully managed, δηλαδή δεν μπλέκεις εσύ στο να τη συντηρήσεις και να ασχοληθείς με τους services στους οποίους τρέχεις, παρέχεται από το Azure και είναι μια NoSQL database, δηλαδή αποθηκεύεις δεδομένα κυρίως σαν JSON. Και το καλό που έχει είναι το scalability που μπορεί να σου δώσει και επίσης έχει πάρα 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 πολύ υψηλό service level agreement, είναι 5-9. Ο τρόπος με τον οποίο το μετράς είναι χρησιμοποιώντας request units, είναι τα RU, και για να το έχουμε στο μυαλό μας ποια είναι η χρέωση για το κάθε request unit, είναι ότι είναι περίπου ένα get request για ένα αντικείμενο το οποίο υπάρχει στην βάση μας, το οποίο έχει ένα μέγεθος περίπου 1 kilobyte και το παίρνουμε με ένα index με το ID του. Έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει πολλαπλά μοντέλα, είτε είναι document χρησιμοποιώντας NoSQL, μπορεί να είναι και κάποια APIs για να κάνεις interact μαζί, να είναι key value, wide column όπως είναι η Cassandra ή graph-based data όπως είναι με Gremlin API. Έχει ένα κακό ότι είναι λίγο ακριβή και αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει να τη δοκιμάζει και να βλέπει πώς δουλεύει και ώστε να έχει μια καλύτερη αντίληψη για το πώς δουλεύει σαν υπηρεσία, καλό είναι να δοκιμάσει αυτό το link το οποίο υπάρχει στο slide, όπου έχεις τη δυνατότητα να φτιάξεις ένα instance free μέσα από το Try Cosmos DB, και όταν στο account που έχετε συνδεδεμένο θα δείτε ένα directory το οποίο είναι το Try Cosmos DB, έτσι το λέει, οπότε μπορείς να μπεις σε αυτή την βάση και να μην πληρώνεις. Έχει ένα πακέτο free που σου δίνει για να μπορέσεις να τρέξεις και κάποια πραγματάκια αν δεν πάρεις αυτό το trial κομμάτι, αλλά και πάλι στην πιο φτηνή της περίπτωση είναι κάπου 25 ευρώ το μήνα. Οπότε, αν κάποιος θέλει να ξεκινήσει να δοκιμάζει πράγματα, είναι καλό να δει αυτό το Try Cosmos DB. Λοιπόν, και κάπου θέλουμε να κάνουμε host και την εφαρμογή μας, την client εφαρμογή. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Εφόσον είναι HTML, CSS και JavaScript, δεν χρειάζεται να τρέξουμε σε κάποιον server και να το κάνουμε maintain, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Azure Storage Account. Υπάρχει μια επιλογή όπου μπορούμε να μετατρέψουμε το Storage Account μας σε static website hosting, όπου εμφανίζεται, όταν το ενεργοποιήσουμε, εμφανίζεται ένας container που ονομάζεται δολάριο web, και εκεί πέρα μπορούμε να βάλουμε την Angular εφαρμογή μας, τη React εφαρμογή μας, και από εκεί να σερβίρεται προς τον κόσμο. Μπορούμε να τη συνδέσουμε και με ένα CDN και ουσιαστικά να είναι πολύ πιο γρήγορα όλα, αλλά είναι ένας πάρα πολύ φτηνός τρόπος στο να στέλνουμε μια client εφαρμογή, να την κάνουμε διαθέσιμη στον έξω κόσμο. Υπάρχει και άλλη μια υπηρεσία που ονομάζεται Static Web Apps. Αυτή τη στιγμή είναι σε preview και είναι free, επειδή είναι σε preview φαντάζομαι. Αργότερα θα μπουν και άλλα πακέτα. Και εδώ το καλό που έχεις είναι ότι αν την client εφαρμογή που θέλεις να φτιάξεις, την αποθηκεύσεις, την κάνεις host στο GitHub, σαν source control, μπορείς να συνδέσεις το GitHub repository που έχεις φτιάξει με τα static web apps και αυτόματα να φτιαχτεί ένα pipeline, το οποίο κάθε φορά που εσύ κάνεις deploy μία αλλαγή, αλλάζεις κάτι, τρέχει ένα GitHub action, θα το δείτε στη σελίδα του GitHub, όπου τρέχει ένα workflow με στόχο να κάνει build την εφαρμογή σου, να την παράξεις ένα dist, παραδείγματος χάρη, φάκελο, και να μπει, να πάρει αυτά τα δεδομένα και να τα αποθηκεύσει σε ένα static web apps. Είναι ουσιαστικά ένας combination, ένα συνδυασμός από Azure Storage Account, DevOps και pipelines τα οποία τρέχουν, έτσι ώστε αυτό που φτιάχνεις να πηγαίνει γρήγορα στον έξω κόσμο. Λοιπόν, για αυτό το... Για την πρώτη version, όπου δεν χρησιμοποιούμε SignalR, υπάρχει ένα πρόβλημα. Και αυτό κυρίως
βασίζεται στο ότι για να μπορούμε να πάρουμε τα δεδομένα και να τα εμφανίζουμε μπροστά στους χρήστες, χρειαζόμαστε να δουλέψουμε μια τεχνική που ονομάζεται long polling. Έχουμε τα Azure Functions για να αποθηκεύουμε και να παίρνουμε τις τιμές. Έχουμε τη βάση μας που είναι όλα αποθηκευμένα εκεί και έχουμε και την εφαρμογή μας. Αλλά για να μπορέσουμε να τα πάρουμε και να δείχνουμε τις αλλαγές που συμβαίνουν στη βάση, θα πρέπει να το κάνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, ανά 5 δευτερόλεπτα, ανά 10 δευτερόλεπτα. Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτή την προσέγγιση? Είναι ότι αν δεδομένα είναι διαθέσιμα μεταξύ των διαστημάτων των οποίων ρωτάμε την εφαρμογή μας, τη βάση μας για να πάρουμε τα καινούργια data, δεν παίρνει αυτόματα την αλλαγή. Σκεφτείτε ότι έχουμε να ανταλλάξουμε μηνύματα μεταξύ χρηστών και τα μηνύματα τα οποία θέλουμε να πάρουμε τα παίρνουμε ανά 5 δευτερόλεπτα, ανά 20 δευτερόλεπτα, ανάλογα με την επιλογή που έχουμε θέσει. Και επίσης, αν έχουμε 100-1000 χρήστες στο site μας, είναι δύσκολο όλοι να βλέπουν τα ίδια πράγματα. Οπότε σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι, παραδείγματος χάρη, για μετοχές, δεν είναι ότι καλύτερο. Οπότε για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη τεχνική. Και εκεί έρχεται η υπηρεσία του Azure SignalR και ένα feature του Cosmos DB που ονομάζεται ChangeFeed. Λοιπόν, τι γίνεται εκεί πέρα? Με το Azure SignalR συνδέεις τις αλλαγές οι οποίες συμβαίνουν στη βάση σου για να μεταφέρονται όλα τα πράγματα προς τον τελικό χρήστη. Και με αυτόν τον τρόπο πουσάρεις τις αλλαγές από τον server στους clients. Πολλοί που ασχολούνται με .NET θυμούνται ή έχουν έρθει σε επαφή με το SignalR κυρίως σαν βιβλιοθήκη. Ήταν από τους πολύ εύκολους τρόπους να συνδέσει, να φτιάξεις τις εφαρμογές να υποστηρίζουν αυτό το push data μοντέλο από το server στο client. Και τώρα πλέον αυτό έχει γίνει μια υπηρεσία. Το καλό της είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα κατευθείαν ανάλογα με τις δυνατότητες της κάθε συσκευής η οποία συνδέεται στην εφαρμογή σου να αλλάζει και transport layer. Αν ο browser που χρησιμοποιείς είναι αρκετά σύγχρονος ή το κινητό που χρησιμοποιείς είναι αρκετά σύγχρονο, υποστηρίζει WebSocket, τότε άψογα έχεις αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ client και server. Αν τυχόν δεν το υποστηρίζει, κάνει fallback αυτόματα σε server send events, όπου όλα τα δεδομένα που σάρονται από το server προς τους clients. Και αν είναι τόσο παλιό, έχεις κανένα iPhone 4 παλιό ή κανένα Nokia καταπληκτικό 3310, τότε μόνο με long polling, και αυτό παίζεται αν θα παίζει άψογα. Λοιπόν, οπότε, αντί να κάθεσαι να φτιάχνεις τις εφαρμογές σου να υποστηρίζουν κάθε μία SignalR ξεχωριστά και να έχεις να ασχοληθείς με θέματα όπως όταν κάνω redeploy, πώς θα φύγουν οι χρήστες μου να πάνε στο επόμενο server με την καινούργια έκδοση και πώς θα γίνει το fallback, όλο αυτό βγαίνει ξεχωριστά, όπου έχω την εφαρμογή μου που τρέχει το UI ή την λογική μου και όλα τα κομμάτια τα οποία αφορούν το πουσάρισμα, την αποστολή δεδομένων από τον server προς τον client, το κάνεις μέσω ενός άλλου service του Azure SignalR. Αυτό έχει δύο πακέτα. Το πρώτο είναι το free, πάρα πολύ ωραίο για να παίξεις, δεν είναι καλό για να πας σίγουρα για production, αλλά είναι αρκετά γενναιόδωρο. Μπορείς να έχεις περίπου 20 concurrent connections per unit, όλα μετρούνται σε units. Να ανταλλάξει περίπου 20.000 μηνύματα την ημέρα, ενώ στο στάνταρ πακέτο αυτό πηγαίνει κοντά στο εκατομμύριο και με βάση το εκατομμύριο αρχίζεις και γίνεται η χρέωση. Και δεν επιτρέπει scaling η free έκδοση, αλλά η στάνταρ το επιτρέπει. Και ανάλογα με το πόσους χρήστες έχω στην εφαρμογή μου, αυτό γίνεται automatically scale από 1 μέχρι 100. Αν χρειάζεται παραπάνω, μπορείτε να ανοίξετε ένα ticket και να σας δώσουν extra units ανάλογα με το φόρτο που έχετε να αντιμετωπίσετε. Λοιπόν, και για να παίξει αυτό το κομμάτι με το SignalR και να πουσάρονται οι αλλαγές από τον server στον client, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Συνήθως είναι φάζεις μια ενδιάμεση queue
στην οποία στέλνεις τα events όταν γίνει μια αλλαγή στη βάση. Οπότε κοιτάς αυτή την αλλαγή και με κάθε αλλαγή που συμβαίνει πηγαίνει αυτό στο SignalR και από το SignalR επιστρέφει στον τελικό χρήστη. Παρ' όλα αυτά μπορεί να γίνει, υπάρχει μια λειτουργία που λέγεται Change Feed, ένα feature που είναι ένας μηχανισμός όπου ανάλογα με το τι αλλαγές συμβαίνουν όσον αφορά insert και updates στη βάση σου, παράγεται αυτόματα ένα event under the hood, παραδείγματος χάρη, και μπορείς να συνδέσεις υπηρεσίες όπως το SignalR με την βάση σου, την Cosmos DB, και να παίρνεις αυτόματα αυτά τα μηνύματα. Έχεις τη δυνατότητα να υποστηρίξεις και filtering και delete για τέτοιο operations, αλλά όχι out of the box, και πρέπει να το κάνεις μέσα από soft marker. Και τι είναι ένα soft marker τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση? Είναι όταν έχω ένα αντικείμενο στη βάση μου, σκεφτείτε ένα JSON object, έχει διάφορα πεδία. Για να μπορέσω να το δω ότι διαγράφεται ή ότι θέλω να το φιλτάρω κάπως διαφορετικά, πάω και πρέπει να φτιάξω ένα soft marker όπου λέω ότι το item αυτό μπαίνει σε state deleted και αλλάζω το TTL, δηλαδή το time to live, έτσι ώστε αυτό το αντικείμενο να φύγει αργότερα μόνο του. Για τις περιπτώσεις των inserts και των updates, το change feed, αυτά τα μηνύματα τα οποία στέλνονται, είναι με βάση τη σειρά που γίνονται οι αλλαγές και η σειρά αυτή είναι εγγυημένη με βάση το logical partition εκεί. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέξουμε και την επιλογή αυτή που θα κάνουμε όσον αφορά το partition. Σκεφτείτε ένα λάθος το οποίο μπορεί να γίνει, μια περίπτωση να είναι η εξής. Έχουμε ένα e-shop, βάζει ένας χρήστης ένα αντικείμενο α, βάζει ένα αντικείμενο β, πηγαίνει στο καλάθι, βγάζει το αντικείμενο β και πατάει order. Αν το partition key δεν είναι, παραδείγματος χάρη, με βάση τον customer ή με βάση κάτι, είναι με βάση το καλάθι ή κάτι διαφορετικό, υπάρχει μια πιθανότητα τα αντικείμενα και τα δύο να αποσταλούν ή να τιμολογηθούν, παρόλο που ο χρήστης έβγαλε το ένα αντικείμενο. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας το πώς θα κάνουμε το partitioning στη βάση μας. Και για πιο complex scenarios, έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε και το Change Feed Processor, όπου μπορούμε να φτιάξουμε το Matic Checkpoints και να πάμε και να δούμε διαφορετικά πράγματα. Υπάρχει εδώ ένα link, το Change Feed Design Patterns, το οποίο μπορεί να δείτε διάφορες περιπτώσεις για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να πάρουμε διάφορες ιδέες. Οπότε, από την αρχική μας ιδέα που ήταν μια web εφαρμογή με πολύ απλή λογική ότι κάνε μια αλλαγή και φέρε μου μια αλλαγή ανά 5 δευτερόλεπτα, ανά 10 δευτερόλεπτα και όποτε κάνει ο trader ένα update σε μια μετοχή, αυτή την πάρουμε ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, πηγαίνουμε σε κάτι λίγο πιο πολύπλοκο, δεν είναι τόσο πολύ, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά βάζουμε μια επιπλέον function η οποία θα κάνει το negotiate με το SignalR service, έτσι ώστε κάθε χρήστης που μπαίνει στην εφαρμογή μας να πάρει ένα connection ID για να ξέρει το SignalR service ποιος είναι και πού βρίσκεται, έτσι ώστε να του στείλει τις αλλαγές. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο να παίρνουμε data από τη βάση μας, κυρίως την πρώτη φορά που κάποιος θα μπει, και κάθε φορά που ένας trader αλλάζει μία τιμή σε μία μετοχή, τότε αυτή πουσάρεται μέσω του change feed απευθείας στο SignalR και το SignalR πηγαίνει και βλέπει τους χρήστες οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι στην εφαρμογή και δείχνει την αλλαγή. Λοιπόν, οπότε καταλήγουμε σε αυτό το οποίο θέλαμε να φτιάξουμε στην αρχή. Οι μετοχές μας είναι διαθέσιμες την πρώτη φορά που κάποιος μπαίνει στη σελίδα μας και κάθε φορά που συμβαίνει μία αλλαγή, τσουπ, αυτή εμφανίζεται. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε τώρα και στην πράξη. Λοιπόν, θα πάμε και στο GitHub account που έχω φτιάξει, που βρίσκεται όλος ο κώδικας εδώ, οπότε μπορείτε να κάνετε git clone, να ακολουθήσετε τα βήματα τα οποία υπάρχουν και να τρέξετε την εφαρμογή τοπικά, και θα πάμε και στο portal, έτσι ώστε να δούμε τι χρειάζεται για να μπορέσουμε να το φτιάξουμε και να δούμε τι συμβαίνει. Ένα βασικό πραγματάκι είναι ότι εδώ στο API, που είναι ουσιαστικά οι τρεις functions τις οποίες χρησιμοποιούμε για να παίξει το demo μας, που είναι φέρε μου τις μετοχές όταν κάποιος μπαίνει, κάνε negotiate με το SignalR και
τι χρειάζεται να γίνει με το, όταν συμβαίνει μια αλλαγή για να προσάρουμε τα changes. Υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο λέγεται localsettings.json, που εδώ ουσιαστικά θα είναι το σημείο που θα πάρουμε και θα βάλουμε τα διαφορετικά connection strings για τις functions μας, την Cosmos DB και το SignalR. Αν μπούμε στο portal, ωραία, θα δούμε ότι υπάρχει ένα, έχω φτιάξει ένα resource group, το οποίο έχει τα διάφορα πραγματάκια τα οποία χρειάζομαι. Τι είναι το resource group? Είπαμε ότι είναι ένας μηχανισμός ομαδοποίησης πραγμάτων, για να μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε τις functions μας που θα τρέξουν, το SignalR, την υπηρεσία του SignalR, ένα storage account, που είναι η μία περίπτωση που έχουμε για να κάνουμε host την static εφαρμογή μας, τη βάση μας, το Cosmos DB, και αυτό είναι το καινούργιο εικονίδιο το οποίο χρησιμοποιείται για το static web apps, που είναι το Azure Head Stocks. Αν δούμε εδώ το πώς συνδέονται, υπάρχει στο GitHub, πλέον είναι διαθέσιμο εδώ το Actions. Οπότε κάθε φορά που γίνεται μία αλλαγή, τρέχει με βάση ένα YAML αρχείο το οποίο έχουμε γράψει, το πώς θέλουμε να γίνει, το οποίο έρχεται αυτόματα όταν συνδέουμε την εφαρμογή μας, και τρέχει το συγκεκριμένο script και σου λέει ότι όλα τα βήματα πήγαν καλά, έκανα deploy, καθάρισα και ό,τι χρειαζόταν και πλέον είναι διαθέσιμο. Οπότε, πάμε να ανοίξουμε λίγο και το demo μας. Να δούμε τι συμβαίνει. Λοιπόν, έχουμε έναν public φάκελο που είναι η client εφαρμογή. Είναι πάρα πάρα πολύ απλή, δηλαδή έχει ένα HTML αρχείο, λίγο CSS για να φαίνεται λίγο έτσι γλυκούλη, και μια JavaScript που είναι να τρέξει. Χρησιμοποιώ λίγο view για να μπορέσω να γράψω αυτό το κομμάτι εδώ με κάθε φορά που γίνεται μια αλλαγή και ένα animation για το τι συμβαίνει, που τη λέω ότι έχω ένα container που όταν έρθει μια μετοχή, ανάλογα με το σύμβολο και το τι διαφορά έχει, άλλαξε το direction σε συν πλην και δείξε την αλλαγή. Στο package.json που υπάρχει εδώ, να το βάλω εδώ στα πλάγια, δεν ξέρω αν βλέπετε όλοι καθαρά, ας κάνω και ένα... Ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια scripts τα οποία τρέχουμε, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις deploy την εφαρμογή σου εκεί στο Azure Head, στην function εφαρμογή την οποία θέλεις να χρησιμοποιήσεις και να τρέξεις την εφαρμογή σου τοπικά. Οπότε, πρώτο πραγματάκι που θέλουμε να κάνουμε είναι να ξεκινήσουν οι functions να τρέχουν. Οπότε, για να το κάνω αυτό, έχω ένα script το οποίο το λέω func --start, οπότε μπορούμε να κάνουμε αυτό. Και τσουπ, θα δούμε ότι ξεκινάνε οι τρεις να είναι διαθέσιμες τα δύο API calls τα οποία έχουμε, και υπάρχει και το stock change το οποίο είναι που παίρνει τις αλλαγές από την Cosmos DB. Δεύτερο πραγματάκι το οποίο χρειαζόμαστε, ας το κάνω εδώ παράλληλα, είναι να τρέξει η ίδια μας η client εφαρμογή. Οπότε για να το κάνουμε αυτό θα τρέξουμε το Yarn Start που θα μας ανοίξει ένα browser και βλέπουμε τις τιμές οι οποίες έχουν έρθει που είναι αποθηκευμένες στη βάση μας. Όπως βλέπω εδώ πέρα οι περισσότερες χάνουν, πάρα πολύ ωραία. Και υπάρχει ένα άλλο... υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μ' ακούτε? Ακούμε, ακούμε. Okay. Απλά ακούω echo ξαφνικά. Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και για να δούμε να κάνουμε τις αλλαγές, έχω γράψει ένα άλλο σκριπτάκι, το οποίο μπορούμε να πάμε να το δούμε εδώ, το οποίο τι λέει, update data once, το οποίο τρέχει μία function που έχω φτιάξει εδώ στα κομμάτια που αφορούν τη βάση και κάνει κάποια updates στην Cosmos DB. Κάνω μία εξομοίωση σαν να είμαι και ο trader, τα κάνουμε όλα. Οπότε, για να το κάνουμε αυτό, λέμε yarn update data once. Οπότε, μόλις τρέξει, θα πρέπει να δούμε τις αλλαγές να συμβαίνουν στη σελίδα μας. Και αν πάρουμε τώρα και τις άλλες σελίδες που έχουμε φτιάξει με το Brave, είναι μέσα από το Static Web Apps. Ωραία, ας το πάμε εδώ.
Λοιπόν, και αν πάρουμε παραδείγματος χάρη και το δεύτερο και τη δεύτερη σελίδα που είναι μέσω του Azure Storage, τότε αν τα βάλουμε όλα δίπλα-δίπλα και τρέξουμε πάλι όλες τις αλλαγές, ας το πάω στη δίπλα σελίδα, δεν πειράζει, στη δίπλα μου, τότε θα δούμε ταυτόχρονα να συμβαίνουν αλλαγές σε όλους τους χρήστες ταυτόχρονα, με ό,τι συμβαίνει. Λοιπόν, οπότε μας παίζουν όλα. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο στον κώδικα πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα να το κάνεις. Δηλαδή, αν κάτσουμε και το σκεφτούμε, τι κάναμε είναι, έχουμε μια βάση με κάποια δεδομένα τα οποία αποθηκεύουμε, μπορούμε να ανοίξουμε και... Ας ανοίξουμε εδώ στο portal την CosmosDB να δούμε περίπου πώς είναι μέσα στο Data Explorer αυτά τα δεδομένα. Δηλαδή, αν πάμε στο Azure CosmosDB και πατήσουμε Data Explorer, θα δούμε τα δεδομένα μας. Δεν μπήκα στη διαδικασία να φτιάξω μαζί σας τις υπηρεσίες, γιατί συνήθως απαιτούν κάμποσο χρόνο για να γίνουν. Για να φτιάξει κάποιος μια CosmosDB θέλει περίπου 6 με 7 λεπτά για να είναι διαθέσιμο. Και το Static Web Apps χρειάζεται κανένα 2-3 λεπτά. Functions, τα ίδια. Οπότε τα έχω όλα έτοιμα, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο και θα γράψω και στο documentation, στο GitHub, τα βήματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε για να φτιάξουμε αυτές τις εφαρμογές. Και βλέπω ότι έχω ένα container με αντικείμενα όπως αυτό. Δίνω ένα GUID για την κάθε μετοχή και περιγράφω ότι έχω ένα JSON αντικειμενάκι με symbol αυτό, τιμή εκείνο, τι αλλαγή είχε, ποια ήταν το change direction και κάποια έξτρα πραγματάκια που βάζει η CosmosDB. Και πάνω σε αυτό μπορώ να κάνω κλασικά query, γιατί υποστηρίζεται όλο το SQL API, οπότε μπορώ να γράψω select star from C, where ID equals that, ή το σύμβολο είναι αυτό, χρησιμοποιώντας το folder, είτε με οποιοδήποτε client το οποίο τρέχει MongoDB κιόλας. Ή το RoboMongo ή και μέσα από το DataGrip, από τη suite του JetBrains. Λοιπόν, οπότε, ας δούμε λίγο τώρα το πόσο δύσκολο είναι να φτιάξουμε και αυτά τα APIs για να πάρουμε τα δεδομένα αυτά. Λοιπόν, όπως είπαμε, τα Function APIs, τα Azure Functions, είναι πολύ καλά να κάνουν integrate με άλλα πράγματα και να ακούνε σε events. Οπότε, πάμε να δούμε για το Get Stocks, δηλαδή όταν θέλω να πάρω τα δεδομένα μου από τη βάση, ο κώδικας ο οποίος χρειάζεται είναι αυτές οι τρεις γραμμές. Δηλαδή, θέλω να μου δώσεις τα stocks και να τα δώσεις πίσω στο response body. Δηλαδή, ο ένας χρήστης θα μου κάνει ένα HTTP GET request και εγώ θα του δώσω απευθείας τα stocks. Μπορώ να βάλω εδώ πέρα οποιαδήποτε λογική, αλλά για τις ανάγκες του παραδείγματος το έχω κρατήσει όσο πιο απλό γίνεται. Και υπάρχει ένα έξτρα αρχείο, το οποίο ονομάζεται function.json, που εκεί πηγαίνω και περιγράφω τα bindings τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη μέθοδο. Βάζω ότι θέλω ότι είναι τύπου HTTP trigger και το direction είναι in, δηλαδή θέλω, έχω ένα request get το οποίο συμβαίνει και δεν θέλω να υπάρχει authentication, θέλω να το κάνω publicly available, οπότε να, είναι anonymous. Θα επιστρέψω πίσω ένα θα απαντήσω πίσω με ένα response και χρειάζομαι ένα connection με μία βάση, με την CosmosDB, με το Azure CosmosDB connection string, το οποίο είναι διαθέσιμο στο localsettings.json, και λέω ότι θα το ονομάσω αυτό το binding stocks και θα πάω σε αυτή τη βάση και θα πάρω αυτό το collection. Όπως είδαμε πριν εδώ, είναι αυτή η βάση stocks.db και το collection stock. Οπότε, όταν μου ζητηθεί κάτι, έχω απευθείας αυτά τα πράγματα και το οποίο μπορώ να πάω και να τα φιλτράρω μετά ανάλογα με τη λογική την οποία θέλω να τρέξω. Δεύτερο, είναι το negotiate. Αν δούμε εδώ, αν ανοίξουμε τα developer tools στην άκρη, θα δούμε ότι στο network τρέχει ένα negotiate, το οποίο το negotiation αυτό σου επιστρέφει το access token που σου δίνει για να συνδεθείς με μια υπηρεσία και είναι κατά κάποιο τρόπο
ένα call το οποίο συμβαίνει από την client εφαρμογή με το signal alert, έτσι ώστε να διαπιστώσει και το signal alert τι δυνατότητες έχεις για να, για να ξέρει πώς θα σου στέλνει και θα σου απαντήσει δεδομένα. Αν διαλέξετε εδώ το WebSocket κομμάτι, μπορεί να κάνεις debug και να δεις τα μηνύματα τα οποία έχουν φύγει από και πριν από το signal alert προς τον client. Δηλαδή, αν ξανατρέξω ένα update, θα δω ότι τσουπ, έρχονται τα δεδομένα τα οποία θέλω. Συνήθως το καλύτερο είναι να κάνεις encrypt όλα τα δεδομένα τα οποία στέλνεις, έτσι ώστε να μην μπορεί κάποιος να μπει να δει ευαίσθητες πληροφορίες και το τι συμβαίνει, αλλά ένας πάρα πολύ εύκολος τρόπος για να κάνεις debug μόνο σε αυτό. Οπότε το negotiate, τι περιμένω να κάνει, είναι πάλι μια πάρα πολύ απλή μια πάρα πολύ απλή μέθοδος, η οποία θα πάρει το connection info, το οποίο είναι όλα τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για να δημιουργήσει αυτή τη σύνδεση μεταξύ της client εφαρμογής μου και του SignalR, και στο κομμάτι του JSON θα πάω και θα πω πάλι ότι έχω ένα HTTP trigger το οποίο απαντάει σε ένα GET request και επιστρέφω πίσω με δεδομένα τα οποία βασίζονται στο SignalR connection info, τα οποία έρχονται πάλι από εδώ, SignalR Connection Info, πολύ ωραία, που το έχω ονομάσει, και το hub name μου είναι το stocks, έτσι το ονόμασα, και το direction είναι ότι το δίνω στη μέθοδο για να απαντήσει. Και το τρίτο κομμάτι είναι τα stock change, που είναι ουσιαστικά η σύνδεση μεταξύ μιας αλλαγής, η οποία συμβαίνει στην βάση, στην Cosmos DB, και θέλουμε να τα πουσάρουμε τα μηνύματα αυτά μέσω του SignalR στην client εφαρμογή μου. Οπότε, αν πάω εδώ, θα δω ότι παίρνω τα documents τα οποία αλλάζουν στη βάση, δηλαδή κάθε αλλαγή η οποία συμβαίνει έρχεται σε αυτή την μέθοδο, δημιουργώ ένα target το οποίο ονομάζεται updated και θα σας το δείξω και στο HTML κομμάτι το πώς είναι αυτό, και κάνω ένα binding ότι αυτά είναι τα SignalR μηνύματα τα οποία θέλω να περιέχουν. Δηλαδή, είναι updated το target μου και τα arguments τα οποία στέλνω είναι τα stocks τα οποία υπάρχουν. Και πάλι εδώ σε αυτό το κομμάτι κάνω στο Cosmos DB, εδώ είναι που εκμεταλλεύομαι ουσιαστικά το κομμάτι του ChangeFeed, και λέω ότι θέλω να παίρνω τις αλλαγές ανά 500 δευτερόλεπτα για να μην τα παίρνω απευθείας και δημιουργώ έξτρα φόρτο, μιας και δεν κάνει διαφορά στον χρήστη να δει κάτι ανά 500 δευτερόλεπτα με ανά 125 ms, δεν πρόκειται να το αλλάξει το perception. Συνήθως το 300 είναι το ιδανικό, αλλά για την περίπτωση εδώ έβαλα το 500, και εδώ είναι τα SignalR messages τα οποία κάνω το binding, και με βάση το SignalR connection info στέλνω πίσω τις πληροφορίες. Και αν πάω εδώ τώρα στο JavaScript κομμάτι, θα δω ότι η εφαρμογή μου τι κάνει, τρέχει. Μία, εδώ είναι τα functions τα οποία τα έχω κάνει host στο Azure, και εδώ είναι που τα τρέχω locally, χρησιμοποιώντας, όπως είπαμε, την μέθοδο, το script func.start, και παίρνω τα stocks με ένα απλό API, ένα get API call, όπου τα επιστρέφω, και στη συνέχεια φτιάχνω ένα connection με το SignalR, και κάθε φορά το οποίο έχουμε μία αλλαγή στο updated, έτσι όπως το έχουμε μας το updated target, παίρνω αυτά τα stocks και τα ξαναμαζεύω και τα δίνω μπροστά, έτσι ώστε να κάνω update την εφαρμογή μου. Λοιπόν, και νομίζω ότι με αυτά, και δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω ακόμα. Έχω χρόνο για ερωτήσεις. Ωραία, είμαι στα 38 λεπτά από ό,τι βλέπω. Πάρα πολύ ωραία. Γυρνάμε. Το βασικό το οποίο, ένα πραγματάκι το οποίο πρέπει να θυμόμαστε είναι, μια στιγμούλα να βρω και που ήταν η παρουσίαση. Εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ότι επειδή έχω μία client εφαρμογή η οποία συνδέεται με άλλες υπηρεσίες οι οποίες βρίσκονται κάτω από διαφορετικό domain, πρέπει να θυμηθώ να κάνω update, να προσθέσω τα cross-origin request στο filtering. Οπότε, εγώ έχω functions τα οποία τρέχουν στο Azure Hedge Node και θέλω να μπορώ να τα καλώ είτε από το localhost 8080 που τρέχω τοπικά για να τεστάρω, είτε από την client εφαρμογή που βρίσκεται στο storage, είτε από την client εφαρμογή η οποία βρίσκεται στη static web apps. Οπότε, με αυτά, να σας ευχηθώ ένα καλό καλοκαίρι.
μιας και ο καιρός πλέον αρχίζει και ζεσταίνει ιδιαίτερα. Και αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, τις οποίες θέλετε να συζητήσουμε, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε, Πάρη. Τίποτα, εγώ σας ευχαριστώ. Ποια παραλία είναι αυτή? Κοίταξε, παρατηρήσω ότι η επιλογή της δεν είναι τυχαία, γιατί είσαι μόνος, έτσι, το έχεις πιάσει. Έτσι, έτσι. Ναι. Αυτά καλοκαιράκι, είναι. Πέρσι. Έρχεται και το φέτος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Χρήστος, είσαι έτοιμος? Εκτός, συγγνώμη, μήπως θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι για την παρουσίαση του Πάρη? Στα comments δεν βλέπω κάτι αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι γιατί ήταν όλα τόσο κατανοητά. Ήσουν κατανοητικότατος. Έτσι.